Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μία δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μάχη με το χρόνο και εντός του 2017 φαίνεται να δίνει η κυβέρνηση για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Μετά και από δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, πως το πρόγραμμα έχει ήδη καθυστερήσει και θα καθυστερήσει ακόμα πιο πολύ. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, ο πολιτικός συντάκτης του insider.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Πράγματι, έχουμε αυτή την καθυστέρηση την οποία περιγράφεις και εσύ και η οποία προκύπτει από πληροφορίες από το μέτωπο των κοινοτικών αξιωματούχων κατά τεκμήριο. Να ξεκινήσουμε από το ότι η κυβέρνηση εξορκίζει όσο μπορεί τις καθυστερήσεις, γιατί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι στο πρώτο τρίμηνο του 2017 να έχουν γίνει τα ακόλουθα πράγματα. Να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να έχουμε μπει στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να έχει ξεκινήσει έστω μια συζήτηση παρασκηνίου για τα μέσο μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Πλην όμως αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να μην είναι εφικτό με βάση όσο σχεδιάζει η κυβέρνηση. Έχουμε ήδη μια καθυστέρηση 2-3 εβδομάδων μέχρι το αυριανό Euro Working Group, προκειμένου να δούμε τι μέλη γενέστε σε πολιτικό πλέον επίπεδο και όχι τεχνικό με τις παροχές του κυρίου Τσίπρα. Αυτό έχει καθυστερήσει όλη τη συζήτηση για την αξιολόγηση. Προσπαθεί λίγο να χαμηλώσει τις εντάσεις ο Πρωθυπουργός. Θεωρείται σχετικά βέβαιο ότι με τον έναν με τον άλλον τρόπο θα έχουμε μία επίλυση του ζητήματος ακόμη και μέσα στο διάστημα των γιορτών. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2016 θα έχουμε κλείσει με αυτό το ζήτημα. Θέλουν όλοι. Είναι πολύ πιθανόν για αυτό το ζήτημα. Για το ζήτημα της αξιολόγησης έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και η άποψη ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το Μάρτιο είναι κάτι το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να ψιθυρίζεται σε κοινοτικούς κύκλους. Απότατο σημείο, λένε κάποιες άλλες πηγές, είναι η Αρινή Σύνοδος του Δούνου του το τριήμερο 21 μέχρι 23 Απριλίου. Όπως είπα και πριν, η κυβέρνηση ξορκίζει αυτό το σενάριο. Γιατί? Διότι αφενός η οικονομία δεν θα έχει μπει στη νέα φάση που επιδιώκει το Μέγαρο Μαξίμου και από την άλλη, όσο πλησιάζει και ο Ιούλιος, όπου έχουμε μεγάλες αποπληρωμές ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση και θα μειώνεται η διαθέσιμη ρευστότητα. Επομένως, η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης de facto θα αδυνατίζεται.